Γεια σας, μισό λεπτάκι λίγο, γιατί αυτό το βίντεο είναι εντελώς προχειροδουλειά. Ελπίζω να με ακούτε και να με βλέπετε καθαρά, όσο καθαρά μπορεί να γίνει με τη webcam. Είναι 2 παρά 10, έχω γυρίσει από το φαρμακείο και σήμερα διάβασα ένα σχόλιο που έκανε η Miss Bella Mamba, Bella Bamba, sorry. Τέλος πάντων, δεν φταίει ούτε η κοπέλα, ούτε είναι ότι δεν ξέρω, δεν μπορώ να τσεκάρω το όνομά της, απλά δεν δίνω πολύ σημασία, τα έχω σαν εικόνες στο μυαλό μου, όχι σαν λέξεις. Αν αυτό έχει νόημα. Τέλος πάντων, η κυρία Miss Bella, δεν μπορώ, θα το δω. Συγγνώμη λίγο να τσεκάρω στο Facebook για να μην λέω ό,τι να είναι μαλακίες. Η Miss Bella Bamba. Η Miss Bella Bamba Blogspot. Λοιπόν, η κοπέλα αυτή έκανε ένα σχόλιο για τις YouTubers ότι έχουμε, μ' αρέσει, έχουμε, yay, έχουνε, γιατί πλέον εγώ δεν είμαι YouTuber, εγώ πλέον είμαι απούσα. Έχουνε βαρετά βίντεο και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά. Και είπα να πω κι εγώ την άποψή μου, δηλαδή τι, αφού αυτή τη δουλειά κάνουμε εδώ στο YouTube, την άποψή μας λέμε και όπως πάντα στις ίντριγες είμαστε μέσα. Γιατί είμαστε μέσα, δεν ξέρω γιατί είμαστε μέσα, έτσι γουστάρω, δηλαδή εντάξει, μ' αρέσει η ίντριγα, τη βρίσκω με το ρίσκο. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Να πω την άποψή μου. Έχω καιρό να κάνω βίντεο, στην αρχή δεν ήθελα να κάνω βίντεο. Παρεμπιπτόντως, κοιτάξτε, νυχάκια τέλεια, εντάξει. Στην αρχή δεν ήθελα να κάνω βίντεο, γιατί βαριόμουν να κάνω βίντεο. Μετά δεν είχα χρόνο να κάνω βίντεο και τώρα δεν έχω τι να πω. Παρ' όλα αυτά κάνω βίντεο, για να σχολιάσω τους άλλους, τι καλή που είμαι. Τέλος πάντων, τι θέλω να πω. Παλιά έβλεπα την κοινότητα του YouTube σαν creator, δηλαδή σαν ένας άνθρωπος που έψαχνε να βρει ιδέες για να κάνει βίντεο, για να σχολιάσει, για να πει κτλ. 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 Τώρα το βλέπω σαν θεατής, δηλαδή πολύ διαφορετικά. Αντιλαμβάνομαι ναι μεν τις δυσκολίες που έχει για να γίνει ένα βίντεο και πόσο χρόνο χρειάζεται και τι ιδέες χρειάζεται και τι κόπος μπαίνει για να βγει ένα καλό αποτέλεσμα, αλλά πλέον βλέπω το YouTube ως θεατής, δηλαδή με περισσότερες απαιτήσεις και λιγότερα ελαφρυντικά. Παρεμπιπτόντως, έχει μια μύγα που γυρνάει εδώ μέσα. Έχω σκοτώσει 40 μύγες σήμερα. Δεν ξέρω τι γίνεται με αυτές τις μύγες, παιδιά, φέτος. Δεν ξέρω τι γίνεται. Πρέπει να ψοφήσουν κάποια στιγμή. Παρένθεση. Λοιπόν, και σαν θεατής έχω περισσότερες απαιτήσεις και δίνω λιγότερα ελαφρυντικά. Δηλαδή, παλιά, επειδή ήθελα να κάνω βίντεο και ήθελα να ξέρω τι γίνεται στην κοινότητα για να δω τι κάνουν οι άλλες οι YouTubers, γιατί θεωρούσα ότι είναι υποχρέωσή μου κατά κάποιο τρόπο να βοηθήσω τις καινούργιες YouTubers ή να πω στις παλιές ότι ξέρεις αυτό κάνω το αλλιώς ή και να τους δάλω. Έβλεπα όλα τα βίντεο, έλεγα εντάξει ρε παιδί μου, ήμουν πολύ πιο θετική. Τώρα τι κάνω. Βέβαια τώρα έχει και πάρα πολλές YouTubers Ελληνίδες οι οποίες έχουν ρίξει κατά πολύ το επίπεδο της δημιουργικότητας, όχι της τεχνικής, της δημιουργικότητας. Το φαινόμενο έχει εξελιχθεί και βλέπουμε κοριτσάκια τα οποία δεν έχουν να πούν τίποτα, τίποτα, απλά και μόνο επειδή είναι νάρκες και γουστάρουν να δείχνουν τα καλλιτικά τους, να μπαίνουν και να κάνουν βίντεο βαρετά και να λένε παπαριές. Βλέπουμε άτομα που δεν μπορούν να αρθρώσουν μια λέξη, που δεν έχουν λεξιλόγιο, που δεν ξέρουν να μιλάνε και βγαίνουν στην κάμερα και λες «έλα, πες το, έλα, πες». Βλέπουμε άτομα τα οποία δεν γνωρίζουν τίποτα για καλλιτικά και εντάξει, είναι αστείο να ακούς, ας πούμε, είναι αστείο να ακούς ώρες-ώρες αυτά που θα πούνε, γιατί ένα πράγμα π.χ. που το λένε ο ντεμακιγιάζ, το διαβάζουν «αου, ντεμακιγκάτζε», «ντεμακιλάτζε», αλλά εντάξει, πέρα από αυτό, εγώ πιάνω τον εαυτό μου πλέον, μόλις βάλω ένα βίντεο να παίξει, ακούω, 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 στο 35-43 δευτερόλεπτο
Λέω εντάξει, οκ, δεν αντέχω άλλο, κλακ και το κλείνω. Δηλαδή, αν το βίντεο είναι ένα βαρετό, δηλαδή δεν μου δώσει κάποια καινούργια πληροφορία να πω «Α, για κάτσε, τι λέει αυτή, α, ωραίο προϊόν, α, κάτσε να ακούσω τι γνώμη έχει». Ή αν δεν μπορεί να μιλήσει καθαρά, αν δεν έχει ροή ο λόγος να με τραβήξει το βίντεο, το κλείνω. Το ίδιο και στα blogs βέβαια, δηλαδή μόλις καταλάβεις ότι πρόκειται περί διαφημιστικού blog, ότι δεν έχει ιδέα για το τι γράφει, το κλείνεις. Απλά το κλείνεις. Ούτε dislike, ούτε σχόλιο. Απλά το κλείνω. Δεν υπάρχει λόγος να κάνω σχόλιο. Βέβαια, με την ίδια λογική δεν υπάρχει λόγος για αυτό το βίντεο. Απλά αυτή είναι η γνώμη μου, η απάντησή μου. Επειδή πολλές φορές βλέπω στο Facebook και στο YouTube βίντεο με αυτή τη, και post με αυτή τη θεματολογία, ότι γιατί λιμνάζουν τόσο, γιατί είναι τέτοια ποιότητα. Και η απάντηση είναι μία, γιατί ο καθένας κάνει ό,τι του φανεί, του λολοστεφανεί. Δηλαδή, δεν υπάρχει γιατί. Έτσι είναι ο κόσμος, έτσι είναι οι άνθρωποι, έτσι είναι η κοινότητα, έτσι είναι η κοινωνία. Απλά πλέον, περισσότεροι ανεβάζουν βίντεο. Υπάρχει και το καλό, υπάρχει και το στραβό, υπάρχει και το ωραίο, υπάρχει και το άσχημο, υπάρχει μπούρδα, υπάρχει το ενδιαφέρον. Είναι στο χέρι μας να πατήσουμε εκείνο το έρημο το κουμπάκι που λέει χ και κλακ κλακ το κλείνεις. Πάει ή το πίσω και πας πάλι πίσω στις συνδρομές σου. Ή άμα δεις ότι ο άλλος είναι υπερβολικά κουραστικός και ότι στα 5 βίντεο ούτε ένα δεν είχε ενδιαφέρον, κάνεις και unsubscribe. Πολύ απλά. Δεν χρειάζεται να πεις κάτι. Δηλαδή, λέμε, κάνω επικοδομητική κριτική για να σε βελτιώσω. Τι να βελτιώσεις? Γιατί να το κάνεις αυτό? Με την έννοια του σχολιαστή, ας πούμε, γιατί να σε βελτιώσω? Δεν έχω λόγο να σε βελτιώσω. Κάνε αυτό που κάνεις, ψ' αρέσει, κάντο, ok, whatever. Εντάξει, ή δεν μ' αρέσει, το κλείνω. Αυτό που θέλω να πω, δηλαδή, είναι ότι όταν μπαίνεις σε αυτό το community, το beauty community, κάπου λίγο το μυαλό παπαριάζει. Δηλαδή, το θεωρούμε τόσο σημαντικό να πούμε τη γνώμη μας για το ότι το κραγιόν, ας πούμε, αυτή το βρήκε μάτι και εμείς είναι σήμερα. Δεν είναι, παιδιά. Δεν είναι. Δηλαδή, επειδή ήμουν και εγώ σε αυτό το τρυπάκι και το έχω ζήσει, δηλαδή, και πλέον δεν το ζω, δεν είναι σημαντικό. Δεν είναι καν ενδιαφέρον ώρες-ώρες. Δηλαδή, όχι ο κόσμος έχει προβλήματα. Όλοι έχουν προβλήματα. Και σίγουρα και αυτές που γυρίζουν YouTube videos, beauty videos και γράφουν και beauty blog και να έχουν προβλήματα. Και δεν νομίζω ότι το δίλημα στη ζωή τους είναι άμα θα πάρουν το κραγιόν της MAC, άμα θα πάρουν το κραγιόν της, δεν ξέρω, Sleek. Okay. Απλά πιστεύω ότι δίνουμε πάρα πολύ βαρύτητα στην εικόνα. Δεν είναι δουλειά μας αυτό το πράγμα. Δηλαδή, έχουμε τις δουλειές μας, έχουμε την προσωπική μας ζωή, έχουμε τις φιλίες μας και δεν πρέπει αυτό το πράγμα να το μπερδεύουμε με ένα χόμπι που είναι κάτι που θα έπρεπε να μας απασχολεί μία ώρα την εβδομάδα, δύο. Πιστεύω ότι είναι παθολογικό μετά από ένα σημείο να συσσωρεύουμε όλα αυτά τα κραγιόν, να χρειάζεται να ξέρουμε και την τελευταία λέξη της μόδας και την τελευταία λέξη της τάσης στο μακιγιάζ. Γιατί, γιατί, πείτε μου γιατί, που κάνει αυτό τη ζωή μας πιο καλή? Και το λέω ως παθούσα, γιατί εγώ έχω άπειρα καλλιντικά που δεν πρόκειται ποτέ στη ζωή μου να τα χρησιμοποιήσω και να τελειώσω. Έχω ξοδέψει τα λεφτά και τι με έκανε πιο όμορφη, με έκανε πιο μοδάτη, με έκανε πιο ενδιαφέρουσα σαν άνθρωπο? Όχι, σκατά στα μούτρα μου. Τα έχω εκεί και στέκονται. Θα μπορούσα να είχα πάρει ένα αμάξι. Τέλος πάντων, θα μπορούσα και να έχω και στην τράπεζα, θα μπορούσα και να είμαι και τσιγκούνα, θα μπορούσα και να μην τα ξοδέψω, θα μπορούσα να τα φάω στα μπουζούκια. Θα μου πει ο καθένας όπου θέλει τρώει τα λεφτά του. Εγώ δεν λέω αυτό. Βέβαια, φάτε τα αφού θέλετε. Αλλά λέω ότι υπάρχει μια παθολογία. Όπως υπάρχει μια παθολογία σε αυτό που πάει και τα τρώει στο κουμάρι. Όπως υπάρχει μια παθολογία σε αυτή που πάει και τα βάζει στην τράπεζα και πεθαίνει και έχει 600.000 ευρώ στην άκρη. Υπάρχει μια παθολογία το ότι τόσο αρρωστημένα πρέπει να ασχολούμαστε με την εικόνα μας και να κάνουμε τα πάντα τέλεια και να είμαστε ενημερωμένες και αυτά. Δεν κολλάει. Και φυσικά δεν είναι και τα κοριτσάκια μετά που δεν γνωρίζουν τίποτα και βγαίνουν και λένε μπούρδες. Τι γίνεται? Γιατί δεν μπορείς να, εκ των πραγμάτων, δεν μπορείς να αφιερώσεις τη ζωή σου αυτό το πράγμα.
Για να το κάνεις αυτό πρέπει να πληρώνεσαι. Και πάλι πρέπει να το έχεις από μέσα σου. Τέλος πάντων. Εν ολίγες, αυτό που έχω να πω είναι ότι όσο περισσότερο θα γίνεται μέρος της ζωής μας, το ίντερνετ, το YouTube, το Facebook, το Google+, τόσο θα αποκτά δημοκρατικό χαρακτήρα. Και όχι με την καλή έννοια. Στη δημοκρατία ψηφίζουν όλοι. Δεν υπάρχει κριτήριο νοημοσύνης, αισθητικού κριτηρίου κτλ. Και αυτό φαίνεται που το έχουμε βγάλει τόσα χρόνια το Πασόκ, τη Νέα Δημοκρατία και που πάμε κατά διαόλου. Το ίδιο συμβαίνει και στο YouTube. Δηλαδή, δεν μπορεί ρε κορίτσια να βάλουμε σε όλους μυαλό. Ή δεν μπορούμε όλες να τα κάνουμε όλα τέλεια. Ή δεν χρειάζεται κιόλας. Στην τελική, μπορεί αυτές να είναι σωστές και εμείς να είμαστε λάθος. Δηλαδή, μπορεί όντως αυτά τα κοριτσάκια που μιλάνε έτσι αργά και κατατονικά και έχουν μια γλύκα στο μάτι και στο βλέμμα και παρουσιάζουν τα προϊόντα με πολύ καλό φως. Ίσως να έχουν δίκιο. Ίσως έτσι να πρέπει να είναι οι γυναίκες. Ίσως έτσι να γουστάρουν. Δηλαδή, γιατί πρέπει όλες να είναι βλαμμένες σαν εμάς, ας πούμε. Σκεφτείτε το λίγο. Κυκλοφορεί πολύ καλά. Τώρα, πέραν της πλάκας, κυκλοφορεί πολύ καλά. Γιατί άλλο να έχεις μια παθολογία και να νιώθεις ότι πρέπει να παίρνεις καλλιτικά, ότι σ' αρέσουν τα χρώματα, οι υφές, άλλο να έχεις αυτή την τρέλα, την παθολογία με το μακιγιάζ, και άλλο να νομίζεις ότι είσαι καρακουκλάρα, ότι τα ξέρεις όλα, ότι εσύ είσαι η μόδα και όλες οι άλλες, eat my dust, φάτε τη σκόνη μου. Κυκλοφορούν και πολλά καλάμια. Αλλά πάντοτε κυκλοφορούσαν καλάμια στην Ελλάδα. Απλά δεν ήταν μπροστά στα μούτρα μας. Ή και αν ήταν στα μούτρα μας, κάναμε ότι δεν τα βλέπαμε. Γιατί ήταν πιο εύκολο στο δρόμο όταν βλέπεις, ας πούμε, μια ψωνισμένη να γυρίσεις το κεφάλι και να πεις «Ω, και αυτή χαμπάρι δεν θα πάρει». Ένα εδώ στο YouTube, ας πούμε, τη γράφεις «Άντε μωρή ψωνάρα, στο χωριό σου τέτοια έγραφες, τέτοια μάθαινες». Απλά τα πράγματα. Βέβαια υπάρχουν και άνθρωποι που χρησιμοποιούν το YouTube για να βγάλουν λεφτά. Θα μου πεις τι λεφτά, πληρώνει το YouTube. Όχι, δεν πληρώνει το YouTube, αλλά πέφτουν πραγματάκια. Και έχουμε πει χίλιες φορές για αυτά τα δωράκια. Γιατί μπορεί όντως να μην χρειάζεσαι όλη τη σειρά της Απιβίτα, αλλά μία κρέμα θα την αγόραζες. Θα του σου τη στείλει η Απιβίτα, η Bioten, η οποιαδήποτε εταιρεία, η Garnier, δεν ξέρω ποιες θέλουν, η Botshop, νομίζω αυτές θέλουν. Μπορεί να στείλουν κι άλλες και εγώ να μην έχω ιδέα. Ή να σου τη στείλουν τα online φαρμακεία και έτσι να μην χρειαστείς να ψωνίσεις. Και έτσι να αποταμιεύσεις 100 και 150 ευρώ το μήνα. Δεν είναι λίγα. Δεν είναι λίγα. Και όποια δέχεται δωράκια, δεν μπορεί να πει, με καμία κυβέρνηση δεν μπορεί να πει ότι το YouTube πλέον αποτελεί χόμπι. Δεν είναι χόμπι. Χόμπι είναι κάτι όταν η μόνη η μόνη ανταμοιβή που παίρνεις για αυτό το πράγμα είναι η προσωπική σου ευχαρίστηση. Από τη στιγμή που παίρνεις κάτι που είναι ανταλλάσσεται με χρηματικό ποσό, είτε αυτό είναι διαφήμιση, είτε αυτό είναι αναγνωρισιμότητα, είτε αυτό είναι δωρεάν προϊόν, είτε αυτό είναι μια πρόσκληση σε ένα event που κανονικά δεν θα το έπαιρνες, πάβει να είναι μόνο χόμπι. Γίνεται κάτι που πρέπει να γίνει με επαγγελματικό τρόπο, που δεν είναι ερασιτεχνικό, που μας ενδιαφέρει, που παίζεται ένα πράγμα από την κανονική μας ζωή και δεν είναι μόνο «εντάξει, κάνω το χόμπι μου, την τρέλα μου και τελείωσε». Έτσι εγώ πιστεύω. Δεν είναι κακό. Δεν είναι κακό να βγάζεις λεφτά. Δεν είναι κακό. Γιατί όχι. Ποιος θα αρνηθεί ένα δώρο. Αλλά εγώ πιστεύω ότι όποιος έχει μυαλό, ο νοήτο. Δηλαδή, αυτό που μου συνέβη και εμένα, καθώς απομακρύνθηκα, δηλαδή, όχι ότι θεωρώ ότι αμάν έχω εγώ μυαλό, αλλά από τη στιγμή που απομακρύνθηκα από αυτή την κοινότητα λίγο και είδα τα πράγματα από άλλη οπτική γωνία, κάνει μπαμ, παιδιά, καραμπαμ. Ποιες το κάνουν για την τρέλα τους, ποιες το κάνουν για τα τζάμπα προϊόντα, ποιες έχουν κάτι να πούν, ποιες δεν έχουν, ποιες θίγονται, ποιες δεν ξέρουν από κριτική, ποιες έχουν καλά. Γιατί και πολλές έχουν καβαλήσει το καλάμι.
Και όταν λέω καλάμι, δεν εννοώ ότι εσκεμμένα κάνουν κάποια πράγματα για να συνεχίσουν να είναι top of the pop. Δεν εννοώ αυτό. Εννοώ ότι πραγματικά πιστεύουν πλέον ότι επειδή έχουν 40 και 50 κοριτσάκια κάτω στα σχόλια να γράφουν τι όμορφη που είσαι, ότι είναι κάποιες. Δηλαδή μιλάμε για πραγματικό καλάμι. Γιατί αυτό δεν είναι ζωή. Μπορεί από κάτω να μου γράψετε 150 σχόλια ότι είμαι κουκλάρα. Εάν εμένα αυτό το πράγμα δεν αντικατοπτρίζεται στην πραγματική μου ζωή, να το χέσω. Μπορεί να μου γράψετε άλλα 10 σχόλια, είδες 150 καλά, 10 αρνητικά, τα οποία να με λέτε ότι είσαι μια μαλάκο και μισή. Συγγνώμη για την έκφραση. Χέστηκα πάλι. Αν δεν ανταποκρίνεται στην πραγματική μου ζωή, δηλαδή αν δεν έχω 10 άτομα να μου πούν ότι κάθε ρε Ελίνα, ας πούμε, δεν έχει νόημα. Δεν ξέρω ποιοι είστε. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω ποιοι είστε. Μακάρι να είστε καλοί άνθρωποι και να είστε όντως ειλικρινείς από εκεί κάτω και να γράφετε όντως αυτό που πιστεύετε και να είστε αυθεντικοί. Αλλά ξέρετε σε τι κοινωνία ζούμε. Δεν θα τη μάθουμε τώρα. Αυτά είχα να πω. Πολύ συχτήρια έπεσε αυτό το βίντεο. Πολύ μπερδεμένο νομίζω. Γράψτε τα σχόλιά σας από κάτω αν θέλετε. Αν δεν θέλετε πάλι μην τα γράφετε. Εάν σας άρεσε κάντε like για να ξέρω ότι το είδατε, όχι τίποτα άλλο. Αλλά θα μου πεις φαίνεται και το βγίζω αυτό. Εάν δεν σας άρεσε πάλι κάντε dislike ή απλά κλείστε με όπως κάνω και εγώ σε όλες όσες δεν μου αρέσουν. Δεν ξέρω πότε θα τα ξαναπούμε, όποτε θα έχω κάτι ενδιαφέρον να πω. Επίσης όμως να πω ότι χαίρομαι να γνωρίζω ανθρώπους με τους οποίους μπορώ να συνεννοηθώ. Και αν αυτό γίνεται μέσω YouTube ή μέσω Facebook ή μέσω τηλεφώνου ή μέσω σε μια καφετέρια, είναι το ίδιο και το αυτό. Δηλαδή, ναι μεν είναι απρόσωπο το Facebook, το YouTube, ναι μεν έχουμε δημοκρατία και κάθε καρδιά σκαρίδι, αλλά μία στις τόσες, παίρνοντας μέρος σε αυτά τα πράγματα, μας δίνει την ευκαιρία να γνωρίσουμε ενδιαφέροντες ανθρώπους. Αυτό είναι καλό. Και γι' αυτό πιστεύω ότι περιτεύουν τα σχόλια, περιτεύουν τα dislikes, περιτεύουν οι νουθεσίες. Ο καθένας σας κάνει αυτό που θέλει και μέσα από όλον αυτόν τον χαμό, ο καθένας θα βρει αυτό που ψάχνει. Εγώ έτσι πιστεύω και έτσι την έχω βρει και θεωρώ ότι... Θεωρώ ότι έτσι πρέπει να το βλέπετε κι εσείς για να έχετε την ησυχία σας και το κεφάλι σας ήσυχο. Αυτά είχα να σας πω, 18 λεπτά βίντεο μαλακίες, μπουρδολογίες, feel free to comment below, δεν ξέρω πότε και θα σας απαντήσω, ελπίζω να έχω σχόλια για να απαντήσω, γιατί στα τελευταία βίντεο δεν έχω σχόλια, γιατί κάνω βίντεο μέσα τόσο και το κανάλι μου έχει ξεχαστεί, αλλά τέλος πάντων δεν έχει σημασία, σημασία έχει ότι είπα αυτό που ήθελα να πω. Yes. Άντε, φιλάκια πολλά, θα τα πούμε όταν έχω κάτι ενδιαφέρον να σας πω ή στείλτε το μήνυμα αν έχετε εσείς κάτι ενδιαφέρον να μου πείτε, γιατί και αυτό παίζει. Λοιπόν, φιλάκια, bye bye, adieu!